Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρωθυπουργό της Μάλτας, τον Γιώζεφ Μουσκάτ, με τον οποίο είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε εκτενώς για τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Ως χώρες ευρωπαϊκές, παράλληλα όμως και ως χώρες της Μεσογείου, ως χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σε μια, θα έλεγα, αποσταθεροποιημένη περιοχή, μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες για το κοινό μας μέλλον. Ένα μέλλον που φαίνεται να απειλείται από σημαντικές προκλήσεις. Από την ανεργία και την συρρήκνωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, από την προσπάθεια να απαντήσουμε αποτελεσματικά αλλά και στη βάση των ευρωπαϊκών μας αρχών στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, από την κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Κυρίως όμως θα έλεγα ένα μέλλον όπου απειλούνται κοινές μας αξίες από την άνοδο το τελευταίο διάστημα της ξενοφοβίας και του εθνικισμού. Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις που πρεσβεύουν αυτές τις αντιλήψεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης και ανασφάλειας, εκμεταλλευόμενες τις εύλογες πολλές φορές ανησυχίες των πολιτών μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας την επέτειο των 60 χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 25 Μαρτίου. Και αυτή η επέτειος βρίσκει την Ευρώπη σε μια περίοδο πολλαπλών αβεβαιοτήτων και κρίσιμων επιλογών. Επιλογών που θα προσδιορίσουν τόσο τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο όμως και τη βιωσιμότητά της. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά από το 1957 και παρά τους διαδοχικούς κύκλους διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα έχει μικρύνει. Μία σημαντική χώρα αποφάσισε να φύγει. Και θα έλεγα εγώ ότι επίσης για πρώτη φορά το ίδιο το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εμφανίζεται ως ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει και θα έχει μία πορεία μη αναστρέψιμη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερη σημασία η πρωτοβουλία που αναλάβαμε το Σεπτέμβριο, διότι ο Γιώζεφ έρχεται για δεύτερη φορά ως Πρωθυπουργός στην Αθήνα. Η πρώτη φορά ήρθε το Σεπτέμβριο στη συνάντηση των ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρώτη συνάντηση που έγινε εδώ στην Αθήνα. Μια πρωτοβουλία που συνεχίστηκε στη Λισαβόνα και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με τις προγραμματισμένες συναντήσεις στη Μαδρίτη και στη Λευκοσία. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα για τη διακήρυξη της Ρώμης και για την ανάγκη που υπάρχει η Ρώμη να μην είναι απλά μια επαιτειακή εκδήλωση, αλλά να είναι μια προσπάθεια αναστοχασμού, συλλογικού αναστοχασμού για το κοινό μας μέλλον. Και η διακήρυξη αυτή να αναδείξει ένα νέο όραμα. Ένα νέο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Και να επαναβεβαιώσει την προσήλωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιδρυτικές της αρχές και στις αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις αδυναμίες της, είναι το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο των λαών της. Χωρίς αυτό το κεκτημένο η ίδια δεν υφίσταται, δεν μπορεί να υπάρξει.
Και δεν μπορεί να υπάρξει, εγώ θα προσέθετα, εγκλωβισμένη στα μαθηματικά της λιτότητας, εγκλωβισμένη στους δείκτες και στους αριθμούς και σε μια λογική εξαιρέσεων από το εργασιακό και κοινωνικό της κεκτημένο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πολιτική δήλωση της Ρώμης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που έκαναν την Ευρώπη ελκυστική και που έκαναν το ευρωπαϊκό όραμα ελκυστικό στους πολίτες της Ευρώπης. Τον εκδημοκρατισμό και τη συνοχή της Ευρωζώνης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης που αναστράφηκε στα χρόνια της κρίσης, την κοινωνική Ευρώπη με πυρήνα ένα νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε και για τη σημασία που έχει η ενίσχυση των πολιτικών συνοχής και της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Τόνισα ότι δεν πρέπει να αποτελεί μοναδικό κριτήριο κατανομής των διαρθρωτικών πόρων το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας και υπογράμμισα ως ιδιαίτερα σημαντικό και το κριτήριο της νησιωτικότητας. Συζητήσαμε εκτενώς για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική ασύλου, για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Τονίσαμε δε την ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και να μην επιβαρύνει μόνο τις χώρες πρώτης υποδοχής. Παράλληλα, υπογραμμίσαμε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τον διεθνή και περιφερειακό της ρόλο, προκειμένου να προάγει την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως εξέφρασα τη στήριξή μου στις πρωτοβουλίες της Προεδρίας της Μάλτας, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες που συνορεύουν στο Νότο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Συζητήσαμε επίσης για την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων και των αρχών καλής γειτονίας στην περιοχή μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή μιας εντυνόμενης, θα έλεγα, αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Και στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να τονίσω και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να προασπίσει με σταθερότητα και αταλάντευτα, θα έλεγα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, βέβαια, εξέφρασα και την αποφασιστικότητά μας, παρά τις προκλήσεις, να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διπλωματικούς διάβλους και τον διάλογο με την γειτονά μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βεβαίως, κουβεντιάσαμε και για την πορεία των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το κυπριακό πρόβλημα στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πιθανώς να τα αντιμετωπίσει η Μάλτα ως προεδρεύουσα χώρα αυτό το εξάμηνο. Είναι μια μεγάλη ατζέντα. Νομίζω ότι ο Γιώσεφ έχει όρεξη για δουλειά. Η Μάλτα αναλαμβάνει λοιπόν την Προεδρία σε μια κρίσιμη περίοδο, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την περιοχή. Είναι ευτύχημα για μας που σε αυτή την κρίσιμη περίοδο την Προεδρία την αναλαμβάνει μια μεσογειακή χώρα και είναι ευτύχημα για μας που μπορούμε να έχουμε μια τόσο καλή επικοινωνία και συνεργασία με τον Μαλτέζο Πρωθυπουργό πάνω σε κοινές αξίες και κοινούς στόχους. Για άλλη μια φορά λοιπόν να τον ευχαριστήσω που έκανε τον κόπο να έρθει ως την Αθήνα προκειμένου να συνεργαστούμε και να προετοιμάσουμε τα επόμενα κρίσιμα βήματα για την κοινή μας πορεία, για την κοινή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
So thank you very much, Prime Minister. Ευχαριστώ Alexis, πολύ, thank κύριε you for your Alexis, wonderful hospitality. It's indeed a pleasure for me to be here again in Athens to have a meaningful dialogue with a colleague with whom I do share quite a number of ideas. And I'll start with the first point, which we're trying to convince other colleagues that there might be a debate on which direction the European Union should take in the next few decades. And everything is up for discussion, really and truly. The one thing that I honestly think cannot be even put in discussion is the need to have a social pillar as an essential part of the future of our European Union. This is an obvious shortcoming. We have many words on the social aspect, and I do believe, and I found in Prime Minister Tsipras someone who totally shares this point of view, and I never doubted it, that starting from Rome, but apart from the Rome event, the main point that can bring us together is the need for a social aspect for Europe. Now, I do admit there are some member states that for their own opinions, political opinions, maybe other opinions, fail to see the need for such a development. And I think that we need to convince more. But I also think that this is an occasion where there can be a coalition of the willing, those who want to push ahead, not for further impositions, not for further intrusions from European level to national level, but really and truly to give a vision of a social dimension on the need for better jobs, better wages, better working conditions, youth training, initiatives on unemployment. This is something that we had basically the same discussion we had today politically as I had in Stockholm yesterday. So this is not an issue of one region against the other. This is an issue that people in Stockholm feel as much as people in Athens. So I do feel that there is a very strong basis to go forward. I will not repeat the points that were mentioned by Prime Minister Tsipras. I will just mention the issue of Brexit as a point that we have discussed. Time will be of essence once there is the triggering of Article 50, where we will need, as a Council, to take decisions swiftly. The timetable is very, very tight. And I do believe that during this month, so we have two very important points for us to move forward that will form in a way or another the future of the European Union. One is giving a direction in Rome, also based on what the Commission announced today on its white paper on the future of Europe and the five avenues that it is seeing as possible way forwards. We might also see a sixth or a seventh. That's the good thing about discussion. And the second is the preparations for an extraordinary council that will take place probably in April, where we will be giving the guidelines, the political mandate to the Commission and to Michel Barnier to negotiate the terms and conditions for a Brexit. So thank you very much, Alexis, for your kind hospitality. And I do look forward to further cooperation, both on a bilateral point of view, and we share your points on cohesion funds and the issue of insularity and the issue of remoteness, which we are very keen on putting on the agenda ourselves, and also on a Mediterranean context. So thank you very much for your hospitality. Ευχαριστώ πολύ. Λιονάκης Λίκος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία ερώτηση και προς τους δύο αρχηγούς. Ελλάδα και Μάλτα, δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που συμμετέχουν στην Ευρωμεσαγειακή Σύνοδο, έχουν μιλήσει πολλές φορές και με σαφήνεια και το κάνατε και σήμερα
για την ανάγκη ενός μοντέλου κοινωνικής Ευρώπης με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και αυτό στον αντίποδα της σκληρής λιτότητας που δυστυχώς κυριαρχεί ακόμα ως κυρίαρχο συστατικό στα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής των περιφερειακών χωρών. Μπορεί η Σύνοδος της Ρώμης να αποτελέσει εφαλτήριο για την μετακίνηση της Ευρώπης σε μια τέτοια κατεύθυνση κοινωνικότερου μοντέλου. Και ένα συμπληρωματικό ερώτημα προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αν η Σύνοδος της 25ης Μαρτίου στη Ρώμη μπορεί να βρει τη χώρα μας με την αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, είναι νομίζω αυτός ο στόχος μας. Η 60η επέτειος από την συνθήκη της Ρώμης βρίσκει την Ευρώπη μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Και όπως εξήγησα και εισαγωγικά, τη βρίσκει απέναντι και σε πολύ μεγάλους κινδύνους σε σχέση με την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού που εν πολλής οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ευρώπη έχει σταματήσει να είναι ελκυστική απέναντι στους πολίτες της, θα έλεγα εγώ εξαιτίας του γεγονότος ότι ακολούθησε πολιτικές λιτότητας, σκληρής λιτότητας, που αποξένωσαν τους πολίτες, τους περιθωριοποίησαν. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρώπης. Ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Αν αυτά τα δύο στοιχεία τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, θα μείνουμε απλά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και θα ψάχνουμε στους πολιτικούς αναλυτές να μας εντοπίσουν τις αιτίες που βλέπουμε σε μια σειρά από κρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν προβάδισμα δυνάμεις που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τον ευρωσκεπτικισμό. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια κρίσιμη συγκυρία, μια κρίσιμη στιγμή, αυτή η Σύνοδος να μην είναι απλά μια Σύνοδος επαιτειακή, αλλά να είναι μια Σύνοδος αναστοχασμού και αναπροσδιορισμού της πολιτικής εκείνης κατεύθυνσης που θα ξανακάνει το ευρωπαϊκό όραμα ελκυστικό στους πολίτες. Και επαναλαμβάνω ότι το ένα στοιχείο είναι ο εκδημοκρατισμός, η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και στις αποφάσεις. Και το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο για μένα, κάτι το οποίο έχουμε θέσει και στις συζητήσεις μας στις συνόδους και στη Σύνοδο των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, αλλά με τον Γιώζεφ και στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις οποίες συμμετέχω ως παρατηρητής, εκπροσωπώντας την αριστερά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η ώρα να πάρουμε αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, είναι στόχος μας. Βρισκόμαστε στη φάση των εντατικών διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να έχουμε ολοκληρώσει μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20ης του Μάρτη. Από εκεί και πέρα οι τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση και με το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας της ανάλυσης του χρέους, δηλαδή αποφάσεις που ξεπερνούν την ευθύνη της Ελλάδας και έχουν να κάνουν και με τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν και από την πλευρά των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, των εταίρων μας. Είναι λοιπόν θέμα αν ο χρόνος αρκεί για τις τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να έχουμε και την πλήρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις 20 του Μάρτη. Εμείς επιμένουμε σε αυτό το στόχο, πιστεύουμε ότι είναι εφικτός και σε κάθε περίπτωση εργαζόμαστε σκληρά ώστε στις 25 του Μάρτη να συσκεφθούμε στην Ρώμη οι 28 με ένα θέμα λιγότερο, με μια έγνοια θα έλεγα, λιγότερη στο τραπέζι των συζητήσεων. Second question by saying I was Θέλω one να councilor Alexis remembers pretty clearly where I was quite hard on this. Θυμάται ο Αλέξης, ήμουν στο Συμβούλιο και ήμουν σκληρός επ' αυτού.
The Greek governments, successive Greek governments, had not kept their word. Today, I am glad to see that the Greek government has kept its word and has made considerable progress. So, I do believe that this new assessment of the Greek situation is shared by many colleagues who are seeing a serious attempt to do things in the right manner. Να κινηθούν σωστά. Και επανέρχομαι μέσω αυτού στο πρώτο σας ερώτημα. Είμαι σοσιαλδημοκράτης. Πιστεύω στην κοινωνική ατζέντα. Αρνούμε την υπόθεση ότι υπάρχει επιλογή επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθυνότητας. Οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες και η κοινωνική ευθύνη υπό κανονικές συνθήκες μπορούν να προχωρούν μαζί. Πιστεύω ότι πρέπει να προβάλλουμε αυτό το επιχείρημα. Δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ μιας ενός νότου που θα υπάρχει λιτότητα και δημοσιονομική προσαρμογή ενός νότου που ξοδεύει περισσότερα από όσα κερδίζει και δεν είναι υπεύθυνος. Δεν είναι αυτή η επιλογή. Η επιλογή είναι να είμαστε υπεύθυνοι και κοινωνικά και οικονομικά. Αυτό πρέπει να υποστηρίζει η Ευρώπη, πιστεύω, θα πρέπει να υποστηρίζει την λιτότητα και την is what our citizens, north, south, east, and west, really want. Norma Saliba from Television Malta. Following the Malta summit last month, what other challenges are Mediterranean countries facing due to migration, and how can these challenges be addressed by the EU? Both countries λόγω της μετανάστευσης και πώς μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τέτοια. We are aware of the difficulties that Greece is facing. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. The fact that yes, the agreements that have been made and the έγιναν αυτές οι συμφωνίες, points that have been put forward have made the arrivals drop over the past few έγιναν months. Πράγματα που οδήγησαν σε μείωση των αφίξεων τους τελευταίους μήνες. Γνωρίζουμε την κριτική και από τις δύο πλευρές του νομίσματος, κριτική από κάποια κράτη-μέλη που λένε ότι η Ελλάδα δεν κάνει αρκετά, η κριτική από την Ελλάδα που λέει η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τήρησε το λόγιο τους. Εγώ μόνο για τη χώρα μου μπορώ να μιλήσω. Έχουμε δεσμευτεί και έχουμε δώσει με υπόσχεση και την τηρούμε. Για μας η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι που το ζητάς όταν το χρειάζεσαι, αλλά δεν το προσφέρεις όταν το χρειάζονται οι άλλοι. Περάσαμε την κρίση και εμείς την μεταναστευτική ξέρουμε. The populist way of doing this would have been saying Europe did not take notice of us when we needed it, we won't take notice of Europe when it needs us. We totally went for the other way. We said, well, this is a lesson. We want to be near countries such as Greece. We want to be near each and every country that will go through this situation. And though we are the smallest member state, I think we stand tall when it comes to the actual implementation of solidarity in practice. Εφαρμογή της αλληλεγγύης στην πράξη. Εφαρμόζουμε μια δύσκολη αλλά αναγκαία συμφωνία όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και νομίζω ότι βρεθήκαμε μπροστά σε μια δυσκολία που υπερεύαινε τις δυνάμεις μας, μπροστά σε προσφυγικές ροές πρωτοφανής, σε μέγεθος, σε αριθμό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που υπερεύαινε τις δομικές της δυνατότητες να το αντιμετωπίσει. Μπορώ να πω ότι παρά τις δυσκολίες, σήμερα η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα καταβάλει εξαιρετικά δύσκολες προσπάθειες προκειμένου να εφαρμόσει μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου μια δύσκολη συμφωνία με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να
ελέγξουμε τις ροές στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει πρωτίστως ότι έχουν μειωθεί δραστικά, έχουν εξαφανιστεί, και αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο από ανθρωπιστική προσέγγιση, η θάνατη, η πνιγμή αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο. Προβλήματα υπάρχουν. Η προσφυγική κρίση ανέδειξε μια εγγενή δυσκολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει συλλογικά αποφάσεις και να ακολουθούν αυτές τις αποφάσεις όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρεθήκαμε μπροστά σε προβλήματα και ερωτήματα επί της αρχής για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες χώρες αντιμετώπισαν το πρόβλημα, το συλλογικό, ως πρόβλημα κάποιων άλλων και άρα δεν αναγνώρισαν την υποχρέωση να συμβάλλουν σε αυτό το πρόβλημα. Είναι, θα έλεγα, ένα θέμα που αφορά συνολικά τον τρόπο που προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεγγίζουν ως μια à la carte διαδικασία, όπου μπορεί να είναι καλή για ό,τι μας συμφέρει, αλλά σε ό,τι μας δημιουργεί προβλήματα, στο βαθμό που δεν μας αφορούν τα προβλήματα, είναι στην αυλή των άλλων, δεν παρεμβαίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό αποτελεί υπαριθμόν ένα κίνδυνο για το μέλλον και τη συνοχή της ίδιας της Ευρώπης. Με δύο λόγια, λοιπόν, η προσφυγική κρίση μας έφερε μπροστά σε υπαρξιακά διλήμματα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Η προσφυγική κρίση αντιμετωπίζεται παρά τις δυσκολίες. Είναι υπό έλεγχο. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί να είναι υπό έλεγχο είναι η λογική της à la carte αντιμετώπισης των κοινών μας αξιών. Η αλληλεγγύη, για παράδειγμα, κατά τη δική μας εκτίμηση, είναι η ιδρυτική αξία και δεν μπορεί κάποιες χώρες να την αποδέχονται αυτή την αξία και να τη σέβονται και κάποιες άλλες χώρες όχι. Άρα, λοιπόν, απαντώντας το ερώτημά σας, πιστεύω ότι είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ότι ήμασταν ένα χρόνο πριν σε σχέση με την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Βεβαίως πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα, δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε και τα δομικά προβλήματα, τα υπαρξιακά προβλήματα που προέκυψαν από αυτή την κρίση, την προσφυγική κρίση, και έχουν να κάνουν με την ίδια τη λειτουργία και την ίδια τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι αυτά θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στη Ρώμη με αφορμή την επέτειο για τα 60 χρόνια.